Και μαζί του το γένος των ανθρώπων διαβοής επιλέγει, χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ, να ελευθερωθεί ο Βαραβάς, ένας στασιαστής και φωνιάς, και να σταυρωθεί ο Θεάνθρωπος Χριστός. Για μια ακόμη φορά παρακολουθούμε το βίο δράμα να εξελίσσεται και να κορυφώνεται στα μάτια της ψυχής μας και γινόμαστε μάρτυρες τυπικής διαδικασίας σε προαγγελθήσα καταδίκη, όπου οι κινούντες τα νήματα της εξουσίας μεταθέτουν την ευθύνη των ανομιμάτων τους ο ένας στον άλλον. Οι αρχιερείς στον Πιλάτο, ο Πιλάτος στο λαό και ο λαός επιλέγει την τιμωρία του αθώου. Κατά την πρόχειρη κρίση του αθετεί το δίκαιο και επικροτεί την αδικία. Όλα τα αυτά, αν και κανείς δεν είχε εξουσία να δικάσει, αφού ο δίκαιος είχε εξουσία πέρα από την ανθρώπινη, τελείως εκτός του κόσμου τούτου. Για μια ακόμη φορά λοιπόν ευρισκόμαστε Μεγάλη Παρασκευή, αγαπητοί μου αδελφοί, να τιμούμε εμείς οι πιστοί χριστιανοί τα πάθη τα σεπτά του σωτήρος του κόσμου. Τον ακολουθούμε στο πρετόριο να χλεβάζεται ως βασιλεύς των Ιουδαίων, να του φορούν χλαμίδα πορφυρόχρωμη και αγκάθινο στεφάνι, να δέχεται εμπτισμούς και χτυπήματα. Βαστάζοντας το σταυρό να οδηγείται προς τον Γολγοθά, γύρω στην τρίτη ώρα της ημέρας να σταυρώνεται μεταξύ δύο ληστών, να βλασφημείται από αυτούς που τον είχαν ακολουθήσει ως εκεί, να μυκτηρίζεται από τους αρχιερείς, να ποτίζεται με ξύδι και χολή. Ήρθε η σταυρωθής, ο ενίδασε την γην κρεμά σας, και ως άπνους εν αυτή νυν προσκλίνεται, ο μη φέρουσα εσύ ετοδεινός. Τρέμει η γη και δεν αντέχει την ανομία. Σκίζεται το καταπέτασμα του ναού, κρύβεται ο ήλιος να μη φωτίζει άπνουν εκείνον που πριν παραδώσει το πνεύμα του συγχώρησε τους σταυρωτές του. Εκείνον που ως περπελεκάν τετρωμένος στην πλευρά του δίνει ζωή στα παιδιά του με τους κρουνούς του αίματός του. Για μια ακόμη φορά λοιπόν ξαναθυμόμαστε αυτήν την ιστορία. Ο Θεός σταυρώνεται και κατεβαίνει εν της κατωτάτης της γης να μας αναζητήσει και να μας ξαναφέρει στο φως, στην αληθινή ζωή, μαζί του να μας οδηγήσει στην όντως ζωή. Πριν από το πάθος του Κυρίου μας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Σταυρός έφερε το όνομα της καταδίκης, τώρα έγινε αντικείμενο τιμής. Πρωτήτερα ήταν σύμβολο κατάκρισης, τώρα αποτελεί υπόθεση σωτηρίας, διότι αυτός έγινε για μας πρόξενος μυρίων αγαθών. Αυτός μας απάλλαξε από την πλάνη, αυτός φώτισε τους καθήμενους εν σκότη, αυτός εμάς που πολεμούσαμε το Θεό μας συμφιλίωσε μαζί του, που είχαμε αποξενωθεί μας έκανε οικείους του, φίλους του, που είχαμε απομακρυνθεί μας έφερε κοντά του. Το πιο θαυμαστό όμως απ' όλα, ο Σταυρός του Κυρίου είναι μέγιστο σύμβολο της αγάπης του Θεού Πατρός προς εμάς και απόδειξη της μέχρι θανάτου υπακοής του Υιού και της σοφίας του Αγίου Πνεύματος. Ούτω γάρ ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο,
ώστε τον αιώ του το μονογενή έδωκεν ή να πάσχω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον. Ένας μεγάλος συγγραφέας σε γνωστό του έργο κάνει λόγο για την κόλαση. Γράφει πως η κόλαση μπορεί να συνοψιστεί σε δύο μόνο λέξεις. Πολύ αργά. Μόνο η μνήμη του θανάτου μας επιτρέπει να ζήσουμε αυτό που δεν έπρεπε ποτέ να αντιμετωπίσουμε υπό το βάρος αυτής της φοβερής συνειδητοποίησης ότι δηλαδή είναι πλέον αργά. Με διαφορετικά λόγια, ένας άλλος μεγάλος ποιητής μας έχει γράψει: «Α, όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω, αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων, ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω». Λέξεις ή χειρονομίες που θα μπορούσαν να γεμίσουν μία σχέση δεν μπορούν πλέον να λεχθούν ή να πραγματοποιηθούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό στο τέλος, αλλά ότι δεν μπορεί να γίνει πια παρά μόνο με έναν άλλο τρόπο, με πολύ πόνο. Κάθε χρόνο η ενθύμηση και η ανεπαράσταση του Θείου Δράματος μας προσφέρει την ευκαιρία να προσέξουμε να μην παρασυρθούμε από τις κραυγές και την ανομία του πλήθους. Μας ξεκαθαρίζει ότι τα λύτρα της προδοσίας είναι θάνατος. Μας καλεί να προσέχουμε να μην αποκλειστούμε χωρίς να αισθανθούμε καν τον κίνδυνο. Ας μην μας τρομάζουν οι δυσκολίες. Ας μην μας αποθούν τα εμπόδια. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο, ενηθρόπησε και καταδέχτηκε να σταυρωθεί για την δική μας σωτηρία, για την σωτηρία του καθενός μας, εκπλήνοντας την αμαρτία μας με το αίμα του. Δεν αποστρέφεται το λογικό του πρόβατο το απολωλός, το αναζητεί και το συναριθμεί με τα άλλα και συγκαλεί τις ουράνιες δυνάμεις να συνεφρανθούν για αυτήν την έβρεση του ενός προβάτου. Ας ανυμνήσουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά απόψε τον Λόγο των πάντων Θεών μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, δοξάζοντας τη Θεία υπόστασή Του, και ας ευχηθούμε η σύγχυση που επικρατεί στο νου και τις καρδιές όλων μας σχεδόν, ακόμα και όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε τα απλά, τα καθημερινά προβλήματα της καθημερινότητας, να αντικατασταθεί με τα πνευματικά, με τα αιώνια, με τις πραγματικές ανάγκες της ψυχής μας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Thank you.
μιας εκκλησίας είναι το τέλειος. Από τον κόσμο, ε. Thank you.